Καλησπέρα σας. Βρισκόμαστε στην αίθουσα συνεδριάσεων στο κτίριο διοίκησης στην Πανεπιστημιούπολη του Αρχαίου Ελέωνα. Μαζί μας βρίσκεται ο κύριος Μαρινάκος Κωνσταντίνος, επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού της Σχολής Διοικητικών Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, αλλά και πρόεδρος του Τουριστικού Οργανισμού Πελοποννήσου. Κύριε καθηγητά, κύριε Μαρινάκο, σας ευχαριστώ πολύ θερμά για την παρουσία σας εδώ. Ευχαριστώ εγώ θερμά για την πρόσκληση και φυσικά ας πούμε, θα μιλήσουμε για ένα από τα αγαπημένα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με τον τουρισμό και την ανάπτυξη. Ακριβώ έτσι. Το θέμα που θα πραγματευτούμε σήμερα εδώ είναι η τουριστική ανάπτυξη. Ε, πάμε να ξεκινήσουμε απευθεία, γιατί είναι ένα θέμα που θεωρώ ότι αφορά πολύ κόσμο, τόσο για την αγορά εργασία, αλλά τουρισμο, όσο και του ανθρώπου, του λεγόμενου τουρίστε και για του εσωτερικού, του δικού μα, του Έλληνε, γιατί και εμεί κάνουμε τουρισμό, όσο και του ξένου, που ίσω είναι και η μεγαλύτερη τουριστική μερίδα στη χώρα μα. Λοιπόν, θα ήθελα να ξεκινήσουμε από το δεύτερο αξίωμά σας, μιας και είστε πρόεδρος του τουριστικού οργανισμού Πελοποννήσου. Λέγαμε νωρίτερα και εκτός κάμερα κάμερας ότι η χώρα μας χαρακτηρίζεται από μια μη ισόρροπη τουριστική ανάπτυξη. Θα ήθελα να μας πείτε άμα η Πελοπόννησος είναι στα μέρη που δεν έχουν προβληθεί όσο ενδεχομένως θα τους άξιζε. Είναι και πολύ ιστορικά μέρη εκεί. Και ε, ε, έτσι και προσωπικά θα έλεγα ότι εγώ δεν πιστεύω τόσο ότι όλα πρέπει να τα περιμένουμε από την πολιτική ηγεσία ενό Υπουργείου, του Υπουργείου Τουρισμού, εν προκειμένου. Πιστεύω ότι πολύ αποτελεσματικέ και σοβαρέ προσπάθειες μπορούν να γίνουν και από τοπικού φορεί και να προσελκύσουν τουρίστε. Να ξεκινήσουμε με αυτό. Ε, Σα ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία με αυτή την ερώτηση να θίξω ένα πολύ σημαντικό θέμα που αφορά φυσικά ε, την ισόρροπη τουριστική ανάπτυξη που θα πρέπει να υπάρχει στη χώρα και που αποτελεί και μία από τις βασικότερες παθογένειες, θα λέγαμε. Ε, είναι γεγονός, όπως αναφέρατε, ότι η Πελοπόννησος υπάγεται σε αυτές τις γεωγραφικές ενότητες που, να μου επιτραπεί ο όρος, είναι δεύτερης και τρίτης ταχύτητας τουριστικής ανάπτυξης. Ε, και αυτό μπορεί να είναι αποτέλεσμα ε, λανθασμένων ε, εθνικών και περιφερειακών πολιτικών, μπορεί να είναι αποτέλεσμα έλλειψης υποδομών και αναδομών, μπορεί να είναι και η μειωμένη α, αντίληψη που έχουμε για την ανάπτυξη όλη η φορεί. φορή. Όποιο και να είναι ο παράγοντα, σημασία έχει ότι ένα από τα ζητήματα τα οποία. Μα απασχολεί ε, όλου του εμπλεκόμενου, είτε πρόκειται για την ηγεσία του Υπουργείου Τουρισμού, είτε πρόκειται για του επαγγελματικού φορεί, είτε πρόκειται για του ίδιους του επιχειρηματίε που δραστηριοποιούνται στου κλάδου του τουρισμού. Ε, αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο ε, θα πρέπει κάποια στιγμή ε, με τι κατάλληλε πολιτικέ να μπούμε σε μια διαδικασία άρση τέτοιων φαινομένων. Άρα λοιπόν και εμεί ω Πελοπόννησος, ε, καθότι εκπροσωπώ και την πλευρά των εργοδοτικών επαγγελματικών φορέων, κάποια στιγμή σκεφτήκαμε να συνενώσουμε δυνάμει. Διότι αθρίζοντα δυνάμει στον τουρισμό είναι βέβαιο να τα καταφέρουμε πάντα καλύτερα. Ε, Συνεπώ, ο, ο τουριστικό οργανισμό Πυροπονίσου που έχω την τιμή να εκπροσωπώ είναι ένα σχήμα το οποίο στου κόλπου του εμπεριέχει όλε τι επαγγελματικέ επίσημε ενώσει καταλημάτων, αλλά και όλου του επαγγελματικού φορεί άμεσα ή έμεσα εμπλεκόμενου με την τουριστική δραστηριότητα. Αρχικό στόχο ήταν βέβαια η προβολή και η προώθηση του τουριστικού προϊόντος, αλλά στην πορεία ανακαλύψαμε ότι μπορούμε πράγματι να συμβάλλουμε πολύ θετικά και στην περιφερειακή τουριστική πολιτική και ανάπτυξη ε, μέσω συνεργειών και μέσω τη λεγόμενη στρατηγική διακυβέρνηση για τον τουρισμό, που εγώ πιστεύω ακράδαντα, ε, που θέλει την εμπλοκή όλων των μερών. Ε, Ούτω ώστε να υπάρξει, να μπορέσουμε να δώσουμε και προσθέμενη αξία και κοινωνικό, και κοινωνικό πλούτο και να ενισχύσουμε φυσικά το εισόδημα για την τοπική απασχόληση. Νομίζω, μου άρεσε αυτό που είπατε για την Εθνική Στρατηγική Διακυβέρνηση για τον Τουρισμό. Το σημείο και κελώσει είναι πολύ ενδιαφέρον, διότι έβλεπα αφαιρεπίν μια ιστοσελίδα ενό πάρα πολύ ωραίου ξενοδοχείου στη Μήλο, και διάβαζα τα σχόλια των τουριστών, των ξένων και κάνανε παράπονα για το δρόμο που ήταν κακοφτιαγμένος που οδηγούσε εκεί. Είναι συνέργεια πολλών παραγόντων, δηλαδή και η τοπική αυτοδιοίκηση που μεριμνά για τις υποδομές. Άμα δεν υπάρχουν υποδομές να αντέξουν πολύ τουρισμό, αυτό μετά λειτουργεί αρνητικά, δηλαδή μάλλον απαιτείται συνεργασία πολλών φορέων για την τουριστική ανάπτυξη. Θα ήθελα να σταθούμε λίγο σε αυτό. Φυσικά είναι καταρχήν ο τουρισμό ένα πολύ παραγωγικό φαινόμενο. Έτσι. Δηλαδή, ένα πολύ σύνθετο φαινόμενο προκειμένου να παραχθούν τουριστικέ υπηρεσίε. Απαιτείται και η σύμπραξη πολλών παραγωγικών τομέων, επιμέρου κλάδων δηλαδή, αλλά και η εμπλοκή ε, όλων των μερών του τουριστικού γίγνεσθε. Συνεπώ, δεν νοείται, δηλαδή, η λογική τη στρατηγική διακυβέρνηση, στην οποία αναφέρθηκα για τον τουρισμό, αυτό ακριβώ είναι. Τον υψηλό βαθμό εμπλοκή όλων των μερών για να μπορέσει να δημιουργηθεί κάτι παραγωγικό σε θέματα τουρισμού σε περιοχέ μάλιστα που το έχουν απόλυτη ανάγκη. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ζούμε σε μια χώρα που κακώς βέβαια, αλλά ε, α, έχει διαμορφωθεί μια εικόνα όπου πέντε γεωγραφικές ενότητες, πέντε περιφέρειες από τη χώρα καρπούνται το 89% της υπεραξίας της τουριστικής δραστηριότητα και οι υπόλοιπε 8, μια ολόκληρη Ελλάδα, η άλλη Ελλάδα όπως λέω και εγώ, ε, στηβάζεται, δηλαδή περιορίζεται σε ένα 10% της πίτας της τουριστικής δραστηριότητα. Και επιπλέον θα λέγαμε ότι πρόκειται και για περιοχέ που ε, πρέπει να ομολογήσουμε ότι έχουν εξαιρετικού τουριστικού πόρου. Παραδείγματο χάρη, η Πελοπόννησο δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από τον καλύτερο τουριστικό προορισμό τη χώρα. Διότι διαθέτει και ε, πρωταρχικού ε, πόρους τουριστικού πόρου εξαιρετικού, δηλαδή φιλοξενεί πλέον το 60% του πολιτιστικού πλούτου, του αναγνωρίσιμου πολιτιστικού πλούτου τη χώρα. Εκεί είναι η Επίδαυρο, εκεί είναι ο Μιστρά, εκεί είναι η Αρχαία Ολυμπία, εκεί είναι οι Μικίνε, Άρα λοιπόν, και διαθέτει επίση και ένα φυσικό κάλο ε, εξαιρετικό ε, και μπορεί να στερείται βεβαίω ενό μέρου υποδομών και αναδομών που είναι και ένα ζητούμενο για ολόκληρη την Ελλάδα. Δεν είναι μόνο για τι περιοχέ τη δεύτερη ή τρίτη ε, ταχύτητα τουριστική ανάπτυξη. Συνεπώ, πιστεύω ότι έχει έρθει η στιγμή ε, να υπάρξει και να αναπτυχθεί μια πολιτική η οποία να είναι προσανατολισμένη, εστιασμένη όσο το δυνατόν στην ενίσχυση τη τουριστική ανάπτυξη τη υπηρετική χώρα και των ορεινών προορισμών που πραγματικά είναι αδικημένοι σε σχέση με το σύνολο τη χώρα από την Πελοπόννησο, από την Αρκαδία. Είναι και ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης που φέτος βρισκόμαστε σε επαιτειακό έτος. Δεν ξέρω αν θα έπρεπε να μου το πείτε αυτό με τέτοιε αφορμέ, δηλαδή φέτος το 2021 κλείσαμε τα 200 χρόνια από την απελευθέρωση. Αν θα μπορούσαμε να κάνουμε και θεματικό τουρισμό εστιασμένο, δηλαδή επιτρέπεται τώρα η Πελοπόννησο φέτο να μην έσφυζε από τουρισμό. Βέβαια, βρισκόμαστε και στην ιδιαίτερη συγκυρία τη πανδημία. Θα μιλήσουμε αργότερα γι' αυτό. Αλλά δεν ξέρω και αν δεν την είχαμε την πανδημία. Μήπω πάλι στερούσαμε από πριν ούτω ή άλλω. Η πραγματικότητα είναι ότι η επανάπτυξη τη Πελοποννήσου, όπω και άλλων γεωγραφικών ενωτήτων. θα πρέπει να πούμε ότι παράλληλα μπορεί να αποτελεί και μια μοναδική ευκαιρία. Τι θέλω να πω με αυτό, ότι μια μοναδική ευκαιρία να στηθεί ένα νέο πρότυπο τουριστική ανάπτυξη, το οποίο να βασίζεται στο οποίο και το οποίο πρέπει να στηρίξουμε και στο οποίο μπορούμε να στηριχτούμε κάλιστα και να βασίζεται σε δύο βασικού πυλώνε. Δηλαδή, στην ήπια τουριστική ανάπτυξη, διότι κακά τα ψέματα, αν θέλουμε να μιλάμε για εναλλακτικό τουρισμό, θα πρέπει να μιλάμε για ήπια τουριστική ανάπτυξη. Και από την άλλη μεριά να υπάρχει σε συνδυασμό με τον αγροτοδιατροφικό τομέα, που είναι επίση ένα σημαντικό πυλώνα, και ούτω ή άλλω πρόκειται για δύο μικροοικονομίε που υπάρχουν στην Πελοπόννησο όπω και σε πολλέ γεωγραφικέ ενότητε τη χώρα. Συμπλέουν ούτω ή άλλω αυτέ οι δύο μικροοικονομίε. Άρα λοιπόν είναι μια μοναδική ευκαιρία ε, να υπάρξει ένα συγκερασμό μεταξύ ενό δηλαδή, προτύπου τουριστική ανάπτυξη. Που να έχει από τη μία πλευρά την ήπια ε, τουριστική ανάπτυξη και σύμφωνα με τη φέρουσα ικανότητα των προορισμών, και από την άλλη να υπάρχει ο αγροτοδιατροφικό τομέα. Προστιμώ να μην παρεξηγηθεί αυτό το οποίο λέω. Δεν μπορούμε να εξαιρέσουμε το μοντέλο μαζικού τουρισμού. Και δεν μπορούμε να το εξαιρέσουμε γενικά στη χώρα μα, διότι πρέπει να αναλογιστούμε, κυρία Τρεζή, τι θα ήταν ο τουρισμό, ποια θα ήταν τα δεδομένα, τα μακροοικονομικά μεγέθη, χωρί τον μαζικό τουρισμό. Δηλαδή αυτά τα, 2, 32, αυτά τα 32 εκατομμύρια αφήξει, πολύ φοβάμαι ότι θα ήταν 7-8. Και αυτά τα 18 δις έσοδα θα ήταν στο 1 τρίτο από αυτά ή στο 1 τέταρτο. Άρα λοιπόν δεν εξαιρούμε με τη λογική αυτή το μοντέλο του μαζικού τουρισμού. Απλώς λέμε ότι αυτό το μοντέλο μπορούμε να το ενισχύσουμε με ειδικέ και θεματικές μορφές τουρισμού, με στραμμένο το νου μας πάντα προς την κατεύθυνση του περιβάλλοντος, της τεχνολογίας και της καινοτομίας. Να περάσουμε τώρα στην μετα εποχή, αν βρισκόμαστε εκεί, δεν βρισκόμαστε μάλλον, αλλά φέτος κινήθηκε λίγο παραπάνω ο το τουρισμός, τουλάχιστον σε σχέση με πέρσι. Δεν έφτασε βέβαια τα το επίπεδα του 19. Και να δούμε, να μας πείτε εσείς ως ειδικός, πώς διαμορφώνεται σήμερα η κατάσταση μετά από σχεδόν δύο χρόνια πανδημίας. Επιστρέφουμε δυναμικά. Ο κόσμος θέλει να ταξιδέψει στη χώρα μας. Ε, Φέτο, δηλαδή το 2021, μπορούμε να πούμε ότι όσον αφορά τη θερινή σεζόν, ξεκινήσαμε λίγο μουδιασμένα, λίγο δειλά. Δηλαδή τον Ιούνιο άνοιξαν τα μισά περίπου ξενοδοχεία και οι πυρότητε ήταν περίπου στο 40% σύμφωνα με τα δεδομένα που έχουμε μέχρι σήμερα. Ο Ιούλιο ήταν πιο δυναμικό, δηλαδή ξεπέρασε ίσω το 60% και φυσικά ο Αύγουστο ήταν ένα εκπληκτικό Αύγουστο, παρά τι ε, μικρέ προσδοκίε που υπήρχαν στην έναρξη τη σεζόν. Αυτό λοιπόν βοήθησε πάρα πολύ σου να στηρίξει την επιχειρηματικότητα φέτο. Ε, βέβαια, ο Σεπτέμβριο και ο Οκτώβρη ε, μα δίνει να καταλάβουμε αυτό που συζητούσαμε πριν. Ότι δεν υπάρχει ένα ομοιογενή χαρακτήρα ω προ την τουριστική κίνηση και την τουριστική δραστηριότητα στου μήνε Σεπτέμβρη και Οκτώβρη. Δηλαδή, υπάρχουν προορισμοί που πραγματικά υπήρχε με κινητικότητα που ήταν πάνω από 50% και άλλοι προορισμοί που η σεζόν είχε κλείσει. Δηλαδή, παραδείγματο χάρη, η είναι μία από αυτέ τι περιοχέ, μια και. Ε, τέλο πάντων δράτω με τη ευκαιρία λόγω τη εκπροσώπηση του τουριστικού οργανισμού Πελοπόννησου. Άρα λοιπόν η Πελοπόννησου είναι από του προορισμού που η σεζόν έκλεισε πολύ νωρί. Δηλαδή πότε, όταν άνοιξε, όταν είχαμε άρση των περιορισμών για εισερχόμενο τουρισμό. Δηλαδή προ τα τέλη Αυγούστου. Μετά τι 20 Αυγούστου δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπήρχε πλήρη άρση των περιορισμών κατά από προποθέσει πάντα. Αν ήταν εμβολιασμένοι, αν είχαν νοσήσει, αν είχαν κάνει ένα PCR τεστ. Λοιπόν, τέλο πάντων, το κομμάτι εκείνο που μα αναλογούσε από εισερχόμενο τουρισμό, επειδή Ξεκίνησε πολύ αργά η σεζόν για τον εισερχόμενο τουρισμό. Δυστυχώ, πολλέ περιοχέ δεν μπόρεσαν να το καρποθούν με αποτέλεσμα να, να κλείσει η σεζόν πολύ σύντομα. Ε, αυτή ήταν λοιπόν η εικόνα που έχουμε. Βέβαια, καθοριστικό ρόλο επίση έπαιξε και πρέπει να το τονίσουμε αυτό για τη φετινή σεζόν η ο, 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 ο εγχώριο αγορά. Δηλαδή, όχι τόσο το κομμάτι του εισερχόμενου τουρισμού γιατί δεν προλάβανε πολλέ περιοχέ να πάρουν το κομμάτι το οποίο πραγματικά του αναλογούσε κάθε χρόνο, αλλά η αλήθεια είναι ότι η εγχώριος αγορά αποτέλεσε, έπαιξε ένα καταλητικό ρόλο, θα λέγαμε, σε πολλούς προορισμούς, μεταξύ των οποίων και η Πελοπόννησος, που διαθέτει το συγκριτικό πλεονέκτημα λόγω γυτνίασης με το Μητροπολιτικό Κέντρο των Αθηνών, να διεκδικεί ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της εγχωρίου αγοράς, των Ελλήνων. Ε, σε αυτή την κατεύθυνση βέβαια βοήθησαν, θα πούμε, και τα προγράμματα κοινωνικού τουρισμού τα οποία φέτο ήταν το πρόγραμμα Τουρισμό για Όλου, όπω και το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού μέσω ΑΕΔ, κυρίω το πρόγραμμα Τουρισμό για Όλου, το οποίο ήταν ένα πολύ δυναμικό πρόγραμμα και έθεσε στην αγορά περίπου 500.000 βάουτσερ, δηλαδή 500.000 φυσικά πρόσωπα μπόρεσαν να κάνουν φέτος διακοπές με βάση το πρόγραμμα Τουρισμό για όλους και παράλληλα να ενισχυθεί και η μικρομεσαία τουριστική επιχειρηματικότητα που το είχε πραγματικά ανάγκη μετά από 1,5 χρόνο πολύ δύσκολο. Ε, λόγω της πανδημίας COVID-19. Mm -hmm. Κάπου διάβαζα, δεν ξέρω με ισχύει το νούμερο, σε ένα δημοσίευμα, ε, δίνει σίγουρα κάποιο στοιχείο ότι ένας στους δύο Έλληνες φέτος δεν πήγε διακοπές. Αυτό είναι λυπηρό. Επίση, διάβασα ότι μειώθηκε πολύ ο τουρισμό από τη Ρωσία. Γιατί να πούμε στο σημείο αυτό ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα που έχει και θρησκευτικό τουρισμό. Εγώ πάντα το λέω αυτό. Δεν ξέρω αν παίζει ρόλο αυτό με τη Ρωσία που είναι μια ορθόδοξη χώρα ή εάν η πανδημία ενδεχομένω αποτέλεσε έναν άχωμα στο να έρθουν. Ναι. Θέλω να δούμε πω σε επίπεδο ΑΕΠ, που πράγματι ο τουρισμό παίζει ρόλο, υπάρχουν ειδικότερε μετρήσει για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό τουρισμό. Να δούμε και σε χώρα που πρέπει να εστιάσουμε τη στρατηγική. Ή είναι όλοι το ίδιο. Ο τουρίστα είναι τουρίστα. Κοιτάξτε, τώρα ο εισερχόμενο τουρισμό είναι περίπου το 85% τη δυναμική τη τουριστική δραστηριότητα. Τόσο πολύ. Ε, ε, αντιπροσωπεύει, ο, η ε, εγχώριος αγορά αντιπροσωπεύει ένα πάρα πολύ μικρό κομμάτι της συνολικής τουριστικής δραστηριότητα. Συνεπώς δεν μπορούμε να βασιστούμε στο κομμάτι της εγχώριου αγοράς. Ε, η προοπτική της χώρας βασίζεται κυρίως στον εισερχόμενο τουρισμό και όταν μιλάμε για εισερχόμενο τουρισμό οφείλουμε να πούμε ότι ε, το μεγαλύτερο κομμάτι το αποσπούν περιοχές που έχουν κυρίως αεροδρόμια είτε περιφερειακά είτε κεντρικά διότι το 85% των εισερχόμενων τουριστών είναι αερομεταφερόμενοι. Συνεπώ, αν θέλουμε να μιλάμε σοβαρά για τουρισμό, μιλάμε για αεροδρόμια. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Από εκεί και μετά, εάν ε, θέλουμε να ενισχύσουμε την προσπάθεια αυτή, θα πρέπει να έχουμε και τι κατάλληλε πολιτικέ ώστε να στοχεύσουμε στι αγορέ εκείνε που είναι κατάλληλε για κάποιου προορισμού. Δηλαδή, πέρα από ένα εθνικό στρατηγικό σχέδιο ε, για τον τουρισμό, θα πρέπει να υπάρχουν και επιμέρου περιφερειακά σχέδια, τα οποία να είναι συμβατά βέβαια με το, εθνικό κέντρο, ε, με το εθνικό σχέδιο τουρισμού και να σέβονται και τις κατά τόπους ιδιαιτερότητες ε, των προορισμών. Ε, υπάρχουν πάρα πολλές αγορές, πολύ ενδιαφέρουσε, σας αναφερθήκατε σε ρωσική αγορά, αλλά η ρωσική αγορά είναι μια ε, αγορά που συνδέεται απαραίτητα και με τις παράκτης περιοχές, διότι Ρώσος χωρίς θάλασσα το αποκλείουμε στην ε, περίπτωση αυτή, που βεβαίως μπορούν... Να επισκεφθούν και κάποια μέρη θρησκευτικού ενδιαφέροντο, αλλά δεν μπορούμε να εξαιρέσουμε το κομμάτι ε, δηλαδή του ήλιου θάλασσα για το Ρώσο. Επισκέπτε, αλλά υπάρχουν και άλλε δυναμικέ αγορέ που έχουν μια κουλτούρα ε, πολύ έντονη γύρω από δραστηριότητε ε, άθληση, περιπέτεια και εναλλακτικού τουρισμού. Και αυτό το λέω, κυρία Τρεζή, διότι η πανδημία ήρθε, ήταν ένα μεγάλο σχολείο για τον τουρισμό. Δηλαδή, ήρθε να μα ε, ε, διδάξει ότι. Ε, οι τάσει των καταναλωτών είναι ένα φαινόμενο δυναμικό και διαρκώ εξελίσσεται. Και εμεί, οι άνθρωποι του τουρισμού, είμαστε υποχρεωμένοι να το παρακολουθούμε στενά και ειδικά οι οικονομολόγοι του τουρισμού. Υπό ποια έννοια το λέω αυτό, Ότι ε, οι τάσει του ταξιδίου πριν την πανδημία ήταν αυτέ που ήταν, κυρίω κυρίαρχο ήταν το μοντέλο του μαζικού τουρισμού, οι τάσει ε, στην, στην διάρκεια εν μέσω τη ε, περίοδου. Πανδημίας, γιατί ακόμα δεν την έχουμε ξεπεράσει, έχουν μεταβληθεί πάρα πολύ. Δηλαδή, παρατηρούμε να υπάρχουν αυξημένες τάσεις για απομακρυσμένους προορισμούς και μεμονωμένους προορισμούς. Υπάρχουν αυξημένες τάσεις για δραστηριότητες στην Ήπεθρο, δραστηριότητες που να είναι φιλικές προς το περιβάλλον και βεβαίως υπάρχουν και οι αυτές που έχουν διαφοροποιηθεί και οι... Ο τρόπο που θα διαχειριστεί το εισόδημά του πλέον ο τουρίστα. Δηλαδή, ε, λόγω τη κρίση τη πανδημία θα σκεφτεί πολύ καλύτερα τώρα πού θα βάλει τα χρήματά του από ότι ε, στο παρελθόν που τα πράγματα ήταν πιο ασφαλή. Πάντα σε περίοδου κρίση υπάρχει μια συγκράτηση του καταναλωτικού κοινού. Συνεπώ, πρέπει σε αυτέ τι νέε τάσει και η τουριστική προσφορά να είναι έτοιμη να ανταποκριθεί και η τουριστική επιχειρηματικότητα παράλληλα. Δηλαδή, με γρήγορα αντανακλαστικά με καινοτομία και σίγουρα με ψηφιακό μετασχηματισμό που απαιτείται πλέον, διότι έχουν αλλάξει και τροποποιηθεί πάρα πολύ και οι συναλλαγές και η συμπεριφορά των καταναλωτών στους προορισμούς. Λοιπόν, μου αρέσει τώρα αυτό που λέτε, γιατί θα συνδεθεί με την ερώτησή μου, που μπορεί να φανεί λίγο ασύνδετη, αλλά δεν ξέρω με τον ψηφιακό μετασχηματισμό πώ μπορεί να συνδεθεί. Γιατί τον βάζετε στο τραπέζι, το καταλαβαίνω, αλλά για να το εξηγήσετε γιατί είναι σημαντικό. Καθώ και αν όλη αυτή η ενεργειακή κρίση, που ομολογουμένω ακούμε συνέχεια στην τηλεόραση και το βλέπουμε και στην τσέπη μα, και αν κρίνω ότι 300 ξενοδοχεία κλείσαν το τελευταίο εξάμεινο στη χώρα μα με βάση επίσημα στοιχεία, μπορεί να είναι κάτι που να προβληματίσει και του ίδιου του ξενό. Δόχους. Ε, όλα αυτά πώ συνδυάζονται, πώ αλληλεπιδρούν, πώ μπορούν να αντιμετωπιστούν. Είναι γεγονό ότι οι εποχέ αλλάζουν. Είπαμε ότι οι τάσει ε, τη ζήτηση είναι αυτέ που θα καθορίσουν και την προσφορά του μέλλοντο. Αλλά και το στρατηγικό σχεδιασμό του μέλλοντος. Οι επιχειρήσει οι οποίε θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στι νέε τάσει είναι αυτέ που θα παραμείνουν δυναμικά στην αγορά και δυστυχώ θα έχουμε και φαινόμενα που όπω αναφέρεται θα αναγκαστούν να αποσυρθούν από την αγορά ή θα του εξαιρέσει η ίδια η αγορά. Κάποιε επιχειρήσει που θα αρνούνται ή που θα αντιστέκονται σε αυτέ τι έντονε μεταβολέ που έχουμε από πλευρά ζήτηση. Μεταξύ αυτών των μεταβολών, επειδή το αναφέρετε, είναι και ο ψηφιακό μετασχηματισμό. Είναι δεδομένο πλέον ότι οι ανάγκε έχουν διαφοροποιηθεί. Δηλαδή, είναι, ζούμε σε μια εποχή digital πλέον. Δηλαδή ο πελάτη και τι συναλλαγέ του πρέπει να τι κάνει με συσκευέ και με εφαρμογέ που να διευκολύνουν και το check-in, check-out, τη διαμονή του εκεί, στι παραγγελίε του, στην περιήγησή του, δηλαδή στον τρόπο με τον οποίο θα οργανώσει ένα ταξίδι που προτιμάει πλέον να το οργανώνει μόνο του, με τι ιδιαιτερότητε που μπορεί να έχει αυτό. Άρα λοιπόν, θα πρέπει οι επιχειρήσει να μετασχηματιστούν, είναι υποχρεωμένε και πρέπει να το κάνουν γρήγορα, γιατί όσο πιο αργά το κάνουν, τόσο πιο αργά θα αποκομίσουν και οφέλη σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Ακόμα και οι μικρέ επιχειρήσει. Σκέφτομαι εγώ τώρα διάφορα πράγματα. Δηλαδή, ένα άνθρωπο ο οποίος έχει ένα μικρό ξενοδοχείο κάπου στην Κομωτινή. Θα πρέπει και αυτό, ή εκεί μπορούμε να έχουμε και άλλα μοντέλα προώθηση των διακοπών. Κοιτάξτε, δεν είμαστε, εγώ τουλάχιστον δεν είμαι και ποτέ τη άποψη ότι σε περιοχέ που τα, και οι τουριστικοί πόροι, αλλά και τα ε, γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά το επιτρέπουν, ε, δεν είναι απαραίτητο όλοι να, να αναπτύξουμε ένα αποτέλεσμα. Το είπα και προηγουμένω ότι είναι πολύ σωστό πλέον, ειδικά για τι περιοχέ που δεν έχουν μπει στη διαδικασία του μαζικού τουρισμού. Είναι η ευκαιρία του να αναπτύξουν έτσι πιο ήπια μορφή μοντέλα τουριστικά, αλλά ο ψηφιακό μετασχηματισμό είναι ανεξάρτητο από αυτό. Ο ψηφιακό μετασχηματισμό ούτω ή άλλω χρειάζεται, θεωρώ, διότι αποτελεί πλέον σύγχρονη ανάγκη των καταναλωτών και σε αυτή τη σύγχρονη ανάγκη θα πρέπει να είμαστε όλοι προετοιμασμένοι. Δεν γίνεται χωρί αυτό. Δηλαδή, αναφέρω ένα αυτό παράδειγμα. Έχουμε μια σειρά υγειονομικών πρωτοκόλων που πρέπει να τηρήσουν όλε οι επιχειρήσει. Εντάξει, αυτό κάποια στιγμή ε, θα λήξει, φαντάζομαι. Θα λήξει. Αλλά ωστόσο, ε, και μετά τη λήξη του, μερικά πράγματα θα μείνουν. Δηλαδή, το να αισθάνεται κάποιο ασφαλή σε ένα προορισμό είναι κάτι που δεν θα πάψει. Είναι κάτι που θα μα συνοδεύσει τα επόμενα χρόνια. Θα πρέπει λοιπόν οι επιχειρήσει, αφενό να αρχίσουν ε, να μετασχηματίζονται ψηφιακά, αφετέρου. Να είναι προετοιμασμένε να διαχειρίζονται ανάλογε κρίσει, γιατί πιστεύω ότι στο μέλλον θα αντιμετωπίσουμε πολλέ ανάλογε κρίσει. Και συνεπώ ε, ήδη ε, πολλοί οικονομολόγοι του τουρισμού, και μάλιστα εμεί και πρέπει να το αναφέρουμε αυτό, ε, ειδικά στο Πανεπιστήμιο Δυτική Αττική, και όχι μόνο στο τμήμα τουρισμού, και όχι μόνο με βάση το εργαστήριο το ερευνητικό που διαθέτει το τμήμα τουρισμού, όλα τα υπόλοιπα τμήματα και όλα τα αντίστοιχα εργαστήρια, διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η τουριστική δραστηριότητα είναι. Ένα πολυσύνθετο φαινόμενο που προκειμένου να παραχθεί απαιτεί τη σύμπραξη πολλών παραγωγικών τομέων και πολλών κλάδων και ειδικοτήτων. Συνεπώ, πιστεύω ότι καθολικά, σαν πανεπιστήμιο, και μπορούμε να το κάνουμε και για ένα λόγο παραπάνω, διότι διαθέτει και το δυναμικό, το ακαδημαϊκό δυναμικό, το οποίο είναι με τεράστια εμπειρία. Ε, Ακαδημαϊκοί, αλλά και πολλοί έχουν ε, επαφή ε, σημαντική με την αγορά. Συνεπώ, μπορούμε να συμβάλλουμε τα μέγιστα στην ανάπτυξη ανάλογων πολιτικών και να βοηθήσουμε κυρίω ε, την ανάπτυξη περιφερειών που αυτή τη στιγμή υστερούν σε σχέση με το σύνολο τη χώρα. Πιστεύω λοιπόν ότι ε, πέρα από το Υπουργείο και την Πολιτεία, ο παράγοντα Πανεπιστήμιο, και το Πανεπιστήμιο Δυτική Αττική, σε αυτό μπορεί να συμβάλλει τα μέγιστα ε, επιστρατεύοντα όλε τι δυνάμει τη και τις ερευνητική και τα ερευνητικά εργαστήρια που διαθέτει, προκειμένου να μπορέσουμε να ενισχύσουμε πολλού προορισμού και πολλέ περιοχέ που το έχουν ανάγκη και το δικαιούνται ε, να έχουν μια θέση ε, υψηλή στον διεθνή τουριστικό χάρτη. Θα ήθελα να σα ρωτήσω στο σημείο αυτό, εάν ο τουρίστα είναι ένα ον που μόνο του έτσι αυτόβουλα σκέφτεται πού θα ήθελε να ταξιδέψει και οργανώνει καθαρά βάση αυτού του τι ατομικέ, οι οικογενειακέ ή οι φιλικέ του διακοπές Ή εάν αν... ουσιαστικά ητεροκατευθύνεται, δηλαδή θα δει μια διαφήμιση και συνειδητά ή υποσυνείδητα θα πει εκεί θα πάω το καλοκαίρι. Γιατί φαντάζομαι ότι στο τέλο για όλα αποφασίζει ο ίδιο ο τουρίστα με την επιλογή του αν θα πάει στην Πορτογαλία ή στην Ελλάδα που έχουμε παρόμοιο καιρό. Ποιο είναι το καθοριστικό κριτήριο, Ευτυχώ ο τουρίστα κατευθύνεται. Θα σα απαντήσω ευτυχώ κατευθύνεται. Και το λέω αυτό τώρα εντό εισαγωγικών. Γιατί, γιατί ευτυχώ, διότι σημαίνει ότι έχουν διεισδυτικότητα οι κατάλληλε πολιτικέ προώθηση και προβολή του τουριστικού προϊόντο. Δηλαδή, αν δεν κατευθύνεται ο καταναλωτή, τότε θα στερούν τον νοήματο όλα αυτά τα προγράμματα που κάνουμε προώθηση και προβολή του τουριστικού προϊόντο. Ευτυχώ, δηλαδή, ε, τουλάχιστον στην πλειοψηφία του ο καταναλωτή, κατευθύνεται Με τη διαφορά ότι σήμερα, λόγω των μεταβολών έτσι και των συνθηκών που επικρατούν και λόγω πανδημία, όχι μόνο λόγω πανδημία, υπάρχουν και ιδιαιτερότητε. Δηλαδή, θέλει να διαμορφώνει κατά κάποιο τρόπο, να συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση του ταξιδιού του, στη διαμόρφωση του πακέτου που θα επιλέξει για να κάνει διακοπέ. Αυτό είναι ένα άλλο παράγοντα. Αλλά, ωστόσο, η διαφήμιση είναι σίγουρο ότι έχει παίξει ένα καθοριστικό ρόλο μέχρι τη στιγμή εκείνη, δηλαδή μέχρι το σημείο τη αγοραστική απόφαση του κάθε καταναλωτή, η διαφήμιση έχει παίξει ένα καθοριστικό ρόλο. Συνεπώ, πρέπει να ενδυναμώσουμε και πρέπει οι όποιε δράσει και πρωτοβουλίε σε θέματα τουριστική προβολή και προώθηση να είναι πολύ καλά δομημένε και πολύ καλά στοχευμένε. Δηλαδή, να, έχουμε, να, στοχεύουμε σε συγκεκριμένα target groups τα οποία θεωρούμε ότι είναι κατάλληλα για του αντίστοιχου προορισμού. Έτσι, είτε πρόκειται για υπηρετικού ή ε, ορεινούς προορισμούς, πρόκειται για παράκτητες περιοχές. Mm -hmm. ε, ο κάθε προορισμός, ε, μην ξεχνάμε ότι παρατηρούνται γεωγραφικές ενότητες που παρουσιάζουν πολλές ιδιαιτερότητες. Σα φέρω ένα παράδειγμα. Στην Πελοπόννησο έχουμε προορισμού με τεράστιες ακτογραμμές. Έχουμε παράλληλα προορισμού με παραδοσιακού οικισμού, Δημητσάνα, Στεμνίτσα κτλ. Έχουμε προορισμού με μεγάλη εξάρτηση από τον πρωτογενή τομέα, δηλαδή καλλιέργειε, ελιέ, αμπελώνε και τα σχετικά. Έχουμε ακόμα και προορισμού που έχουν χαρακτηριστικά βιομηχανική ανάπτυξη, όπω είναι η Μεγαλόπολη, η περιοχή τη Μεγαλοπόλη. Συνεπώ, καταλαβαίνουμε ότι σε μια γεωγραφική ενότητα αμέσω βρίσκουμε προορισμού με διαφορετικέ ιδιαιτερότητε. Όλα αυτά θα πρέπει να ληφθούν υπόψη σε ένα στρατηγικό τουριστικό σχεδιασμό και άρα λοιπόν που να είναι συμβατό και με τον εθνικό και με τον περιφερειακό σχεδιασμό, αλλά που να λαμβάνει υπόψη τι κατατόπου ιδιαιτερότητε των προορισμών. Ωραία. Ε, τώρα για το τελείωμα, στο λίγο χρόνο που μα απομένει, θα ήθελα να μου πείτε γιατί είναι σημαντικό κάποιο που μιλάει για αυτό το αντικείμενο, το διδάσκει, συμβουλεύει επιχειρήσει. Το αναφέρατε και πιο πριν, να ξέρει οικονομικά του τουρισμού. Δεν αρκεί ένα απλό λογιστή. Δηλαδή, δεν ξέρω πώ πρέπει και οι Έλληνε ξενοδόχοι να παίρνουν συμβουλέ, να μην μπουσταρούν απλώ στο Facebook φωτογραφίε των ξενοδοχείων του. Η αγορά θα πρέπει να. Οι επιχειρηματίε, μάλλον η επιχειρηματικότητα θα πρέπει να εμπιστευτεί φυσικά και του ειδικού ε, σε κάθε τομέα. Ε, να εμπιστευτούμε λοιπόν του επιστήμονε, του ειδικού επιστήμονε, είτε πρόκειται για οικονομολόγους του τουρισμού, είτε πρόκειται για άτομα τα οποία συμβάλλουν στο θέμα του στρατικού σχεδιασμού και της ανάπτυξης, ε, πρέπει να τους εμπιστευτούμε. Άλλωστε, ε, αυτό σημαίνει και επιχειρησιακή έτσι, μονάδα να μπορούμε να εμπιστευτούμε διάφορε ειδικότητε που ο καθένα με το δικό τρόπο μπορεί να συμβάλλει στην γενικότερη ανάπτυξη ενό προορισμού. Ε, Συνεπώ, ε, δεν αρκεί ε, η διάθεση για, για, για να επενδύσει κανεί. Δεν αρκεί τέλο πάντων η καλή πρόθεση του κάθε επιχειρηματία. Θα πρέπει να απευθυνθεί πούμε και στου ειδικού τη αγορά, προκειμένου να μπορέσει να ενισχύσει τι προσπάθειές του και όλοι μαζί, σαν μία επιχειρηματική μονάδα, να συμβάλλουν για την περαιτέρω ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Ωραία, να κλείσουμε με αυτό το μήνυμα, κύριε Μαρινάκο, και να σα ευχαριστήσω πολύ θερμά για άλλη μια φορά για τη συζήτησή μα. Ευχαριστώ και εγώ θερμά για την πρόσκληση και εύχομαι να συνεχίσουμε γρήγορα να ξεπεράσουμε όλο αυτό το θέμα της πανδημίας και να μπορούμε να επιστρέψουμε σε μια κανονικότητα που θα βοηθήσει τις επιχειρήσεις αλλά και την κοινωνία την ίδια να αναπτυχθεί. Ευχαριστώ πολύ.